Κύριε Τζέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντιδήμαρχε. Μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Μπαλάφας, μας περιέγραψε λίγο την εικόνα, αλλά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και την εκτίμηση που έχετε εσείς σε ό,τι έχει να κάνει με το κοινωνικό πρόβλημα πλέον στον Δήμο. Δηλαδή, πόσες οικογένειες είναι αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αν αυτές έχουν αυξηθεί ή αν έχει περιοριστεί καθόλου το φαινόμενο αυτό. Δυστυχώς, αυτό που αποκόμισα εγώ τους μήνες αυτούς που ασχολούμαι με τη συλλογή των νητήσεων, την επεξεργασία τους και την προετοιμασία του κοινωνικού παντοπολίου, ήταν απογοητευτικό, ας πούμε, το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, διαπίστωσα ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και από αυτές που ίσως φανταζόμουν και περίμενα να δω. Φυσικά δεν λύνουμε το πρόβλημα εμείς, απλά είναι μια κίνηση, ας πούμε, που απαλύνει έτσι την ανάγκη κάποιων οικογενειών. Δυστυχώς περιορισμένες είναι και οι δυνατότητες του Δήμου, αλλά δίνουμε έτσι κάποια διέξοδο, όμως καλύπτουν κάποιες ανάγκες. Είδα όμως ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης άλλωστε αυτός. Δεν είναι φυσικά. Συμπληρωματικά προσπαθούμε να καλύψουμε το ρόλο που έχει η επίσημη πολιτεία. Ακριβώς. Να φροντίζει δηλαδή και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και πρώτα απ' όλα να φροντίζει να έχουν εργασία όλοι οι άνθρωποι για να, έχουν, να κερδίζουν με τις ίδιες δυνάμεις τους. Άλλωστε και να κάνουν τις ανάγκες τους. Άλλωστε και οι Δήμοι είναι κοντά στους πολίτες και γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα και είναι αυτοί που έχουν και την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες και μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ο πρώτος θεσμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή ο Δημότης, ο πιο άμεσος. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλά.